Ο σαχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια εξελισσόμενη πάθηση. Σημαντικό ρόλο στη θεραπευτική τακτική παίζει η αλλαγή στον τρόπο ζωής, τόσο στη διατροφή, όσο και η άσκηση, αλλά και η φαρμακευτική παρέμβαση. Πόσο σημαντική είναι η αυτομέτρηση για τον έλεγχο του σαχάρου και πώς μπορεί ένα άτομο με διαβήτη να ζει μια φυσιολογική ζωή? Όλα τα νεότερα για τις σύγχρονες μεθόδους για τη μέτρηση και τη ρύθμιση του σαχάρου, αλλά και η σημασία του σαχάρου στην κύηση, σε λίγο στην εκπομπή μας. Ο σαχαρώδης διαβήτης είναι μια περίπλοκη πάθηση. Μπορεί όμως κανείς να ζει για πολλά χρόνια και χωρίς επιπλοκές, αρκεί να φροντίζει για τη ρύθμιση του και τον αυτοέλεγχο. Πώς και με ποιο τρόπο, έχουμε κοντά μας τον γιατρό, τον κύριο Αντώνιο Λέπουρα, παθολόγος, διαβητολόγος, διευθυντής διαβητολογικής κλινικής και διαβητολογικού κέντρου. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Λοιπόν, γιατρέ, σαχαρώδης διαβήτης, το ακούμε ότι είναι κάτι που συναντάμε πολύ πολύ συχνά στον κόσμο, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι και βέβαια γιατί είναι σημαντική η ρύθμιση του. Καταρχήν, ο ζαχαρώδης διαβήτης είναι μια κατάσταση κατά την οποία τα ζάχαρα στο αίμα μας ανεβαίνουν. Έτσι, αυτό ξέρει ο λαός μας και νομίζει ότι ο διαβήτης σχετίζεται με γλυκά και με τη ζάχαρη. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα, το σώμα μας είναι μια μηχανή. Έτσι, όπως όλες οι μηχανές, θέλει το δικό της καύσιμο. Έτσι, και εδώ πέρα δεν πρόκειται περί πυράβλου ή περί αυτοκινήτου να θέλει βενζίνη και αέρια ή ραδιενέργεια. Έτσι, το καύσιμο μας είναι η ζάχαρη και το λίπος. Και ό,τι και να φάμε μετατρέπεται σε ζάχαρο και λίπος. Ακριβώς. Άρα το σώμα μας, ό,τι και να φάει, το διασπάει σε πρώτες ύλες. Υπολογίστε τι έκταση έχει ένα δηληστήριο πετρελαίου και τι έκταση έχει το σώμα μας. Mm-hmm. Έτσι, άρα μέσα σε μια έκταση μερικών μέτρων παίρνει τροφές από το περιβάλλον, τις διασπάει ως πρώτες ύλες. Αυτές τις απορροφάει, κάποιες τις χρησιμοποιεί για να φτιάξει τα δομικά του υλικά ή για να επισκευαστεί. Έτσι, όταν γρατζουνίσετε το αυτοκίνητό σας, το πάτε στο φαναρτζί. Όταν γρατζουνίσετε το πόδι σας, η πληγή κλείνει μόνη της, αρκεί να μην πάθει λίμωξη. Mm-hmm. Και μετά θα μετατρέψει ένα μέρος των τροφών σε ζάχαρη, έτσι ώστε να μπορεί να έχει ενέργεια να την καίει. Άμεσα. Και ένα μέρος των τροφών θα το αποθηκεύσει υπό μορφή τριγλυκεριδίων λιπαρών οξέων στα λιποκύτταρα. Το σηκώτη μας μπορεί να παράγει ζάχαρη και να μας καλύπτει ενεργειακά για 18 ώρες. Άρα 18 ώρες νηστικής στους ενήλικες βρίσκουμε ζάχαρη από το σηκώτη μας. Όταν αρχίζει να τελειώνει η παραγωγή, τότε παίρνει τα τριγλυκερίδια, παίρνει δηλαδή το λίπος με τις διάφορες μορφές του, το μετατρέπει σε ζάχαρη και το καίει. Για όλες αυτές τις διαδικασίες καταλύτης είναι η περίφημη ινσουλίνη και όχι μόνο, μαζί με βοήθεια άλλων ορμονών. Οι ορμόνες είναι μικρές πρωτεΐνες που παράγει το σώμα μας για την ένδο επικοινωνία. Πώς εμείς μιλάμε με τα ασύρματα τηλέφωνα, με τα κινητά. Ναι. Έτσι το σώμα μας μιλάνε τα κύτταρά τους μεταξύ τους με αυτές τις μικρές πρωτεΐνες, πεπτίδια τα λέμε εμείς στην ιατρική, οι οποίες είναι οι ορμόνες. Άρα μία ορμόνη ινσουλίνη, άρα τι κάνει το πάγκρεάς μας, τα κύτταρα του παγκρεατός μας, έτσι μετράνε ανά περίπου 3 λεπτά το ζάχαρο και αυξομειώνει την παραγωγή ινσουλίνης. Δηλαδή το σώμα μας παράγει συνέχεια ινσουλίνη γιατί το μηχάνημα δεν κλείνει. Mm-hmm. Απλώς το ελέγχει και αυξομειώνει την παραγωγή του ανάλογα με τις ανάγκες μας σε ζάχαρη. Έτσι, στο διαβήτη τύπου 2 η ινσουλίνη που παράγεται δεν φτάνει. Στο διαβήτη όμως τύπου 1 που αποτελεί περίπου το 1 με 5% των διαβητικών και επειδή είπατε για νούμερα. Νεαρότερες ηλικίες βεβαίως. Σε όλες τις ηλικίες είναι πλέον γιατί όταν ξεκινείς νεαρός κάποια στιγμή θα είσαι και μεγάλος. Το νεαρότερες είναι το πώς ξεκινάει. Σωστά. Εντάξει, αλλά και αυτό πάλι από ό,τι φαίνεται με τις τελευταίες μελέτες είναι ένας μύθος. Τύπου 1 μπορεί να ξεκινήσει και στα 30 και στα 40 και στα 50. Mm-hmm. Μέχρι τα 70 μπορεί να ξεκινήσει. Έτσι, τόσο αργά. Ναι. Τόσο αργά. Έτσι, ναι. Τι σημαίνει τύπου 1 ή τύπου 3 που όμως συμπεριφέρεται σαν τύπου 1? Σημαίνει ότι τα κύτταρα αυτά που φυσιολογικά με παρουσία ζαχάρου αυξομειώνουν την παραγωγή τους αρχίζουν και γερνάνε και στο τέλος πεθαίνουν προώρα πριν της ώρας τους για πάρα πολλούς λόγους. Να μην σας κουράσω να σας το εξηγήσω, ίσως σε μια άλλη εκπομπή. Έτσι, άρα πάβει το πάγκρεάς μας να ελέγχει τη χρήση της ενέργειας και όχι μόνο. Έτσι, δεν είναι μόνο η χρήση της ενέργειας, δηλαδή δεν ελέγχει μόνο η ινσουλίνη το αν θα μετατρέψουμε τις τροφές σε ζάχαρη και αν τα κύτταρά μας θα κάψουν τη ζάχαρη, αλλά ελέγχει γενικά και το αν οι μυς μας μπορούν να πάρουν πρωτεΐνες και να τις χρησιμοποιήσουν. Mm-hmm. Άρα στην πραγματικότητα ο διαβήτης είναι μια πάθηση του μεταβολισμού. Χωρίς ινσουλίνη δεν δουλεύει ο μεταβολισμός μας και παθαίνουμε καταβολισμό. Τι σημαίνει καταβολισμό? Αρχίζουμε και αδυνατίζουμε, χάνουμε ζάχαρη από τα ούρα μας. Ναι. Έτσι, πλην του γεγονότος ότι ανεβαίνει το ζάχαρο από το αίμα μας,
πεινάμε, γιατί ακριβώς τα κύτταρά μας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ενέργεια. Τρώμε και ενώ τρώμε αδυνατίζουμε. Έτσι άρα στην πραγματικότητα ο διαβήτης είναι μια πάθηση του μεταβολισμού που η ινσουλίνη στον τύπου 1 δεν φτάνει. Ναι. Και στο τέλος σταματάει να παράγεται τελείως. Mm-hmm. Ενώ στον τύπου 2 παράγεται πολύ, αλλά επίσης δεν φτάνει γιατί υπάρχει μια οντότητα που είναι αντίθετα στην ινσουλίνη. Αυτό είναι ο μηχανισμός του σακχάρου. Ακριβώς. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί είναι τόσο σημαντικό πλέον να ρυθμίζουμε το σακχαρό μας και τις επιπλοκές ουσιαστικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάτι που δεν φαίνεται με το γυμνό μάτι. Δηλαδή δεν είναι μια αμοιχή, δεν είναι κάποιος τραυματισμός που βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Το σάκχαρο είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε από τις επιπλοκές που δημιουργεί. Ακριβώς. Δυστυχώς, το είχαμε πει και σε μια παλιότερη μας εκπομπή, ότι ο διαβήτης, ο τύπου 2, έχει περίπου μια δεκαετή πορεία μέχρι να μας δώσει σοβαρά συμπτώματα και να το καταλάβουμε. Ο διαβήτης τύπου 1, έτσι, όταν ξεκινάει, που σημαίνει ότι τα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη πλέον καταστρέφονται, έτσι, η διάγνωσή του είναι ευθνίδια και δυστυχώς δραματική. Δηλαδή τα άτομα, ιδίως σε νεαρές ηλικίες του τύπου 1, έτσι έχουν μη ειδικά συμπτώματα, κυρίως πολυουρία, κόπωση, κούραση, τα οποία κανένας δεν τα αξιολογεί και συνήθως βρίσκονται με πολύ υψηλά ζάχαρα σε κάποιο νοσοκομείο, έτσι σε κατάσταση σύγχυσης, δηλαδή με βαριά γενικά συμπτώματα. Άρα ο τύπου 1 η διάγνωσή του είναι οξία και απότομη και συνήθως γίνεται σε κάποιο νοσοκομείο. Έτσι, τώρα, γιατί πρέπει να το ρυθμίσουμε όμως το διαβήτη. Τώρα, όταν τα κύτταρά μας σταματάνε να κάνουν τη δουλειά τους, θα πρέπει να εκπαιδευτούμε εμείς οι ίδιοι, έτσι να κάνουμε εξωγενώς αυτό που το σώμα μας φυσιολογικά θα έκανε αυτόματα ενδογενώς. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, έτσι πρέπει να παρέχουμε ινσουλίνη στο σώμα μας, έτσι, η οποία ινσουλίνη να την παρέχουμε με τέτοιο τρόπο που να μιμείται τι θα έκανε φυσιολογικά το σώμα μας. Άρα είπαμε τι θα έκανε το σώμα μας. Θα παρέχει συνεχώς ινσουλίνη, κάποιες φορές περισσότερο όταν τρώμε ή όταν έχουμε στρες, κάποιες φορές λιγότερο που όταν κοιμόμαστε. Έτσι, άρα εμείς θα πρέπει αυτό να το μιμηθούμε απ' έξω. Έτσι, ευτυχώς... Υπάρχει ακριβής τρόπος για να γίνει αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μιμηθούμε κάτι που ο μηχανισμός του σώματός μας το έκανε από μόνος του. Όχι. Ακόμα. Τόσο αλλά είναι η απάντηση ξεκάθαρη. Ακόμα όχι. Mm-hmm. Τα πάντα εν σοφία επί ίσας, mm-hmm. παρότι προσπαθούμε να γίνουμε μαθητευόμενοι μάγοι και μικροί θεοί, έτσι ακόμα είμαστε αρκετά μακριά, mm-hmm. αλλά παρόλα αυτά μαζί με το όχι, θέλω να τονίσω ότι μπορούμε να το κάνουμε ικανοποιητικά καλά. Γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά τεχνικά μέσα mm-hmm. και βεβαίως και οι τρόποι που μας mm-hmm. βοηθάνε και να μετρήσουμε mm-hmm. με σχεδόν υψηλή ακρίβεια, mm-hmm. αλλά και να δώσουμε την ινσουλίνη εκείνη που πρέπει για να είμαστε καλά. Μπορούμε να το κάνουμε ικανοποιητικά καλά, mm-hmm. δεν μπορούμε να το κάνουμε τέλεια. Και έτσι κι αλλιώς όταν στον εαυτό μας βάζουμε την έννοια της τελειότητος μέσα μας και πολλοί το παθαίνουμε αυτό το πράγμα, το μόνο που καταφέρουμε να βάλουμε είναι άγχος. Τέλειος είναι μόνο ο Θεός. Εμείς χρειάζεται να προσπαθούμε περισσότερο. Γι' αυτό mm-hmm. το λέω και στα άτομα που με πλησιάζουν, ότι δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι. Η ζωή είναι μικρή, αλλά το πρώτο είναι να τη χαίρεσαι. Το δεύτερο είναι να προσπαθείς. Άρα πρέπει να το ελέγξεις. Το ζάχαρο δεν σε ταλαιπωρεί. Είπαμε πριν από λίγο, το ζάχαρο δεν κάνει συμπτώματα. Το μυαλό μας ταλαιπωρεί. Mm-hmm. Έτσι, το ζάχαρο θέλει σωστή ρύθμιση στο μακροχρόνιο, γιατί το καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι όταν ένα σώμα λειτουργεί καλύτερα, έτσι γερνάει λιγότερο, άρα γερνάει καλά και εξασφαλίζει μια ποιότητα ζωής για τα χρόνια των μεγαλύτερων ηλικιών που δεν είμαστε εμείς οι δύο, βέβαια. Και ούτε οι ακροατές μας, θέλω να πιστεύω. Αν δεν ελέγξουμε το σάκχαρο όμως, γιατρέ, από ό,τι γνωρίζω, υπάρχουν κίνδυνοι είτε για καρδιακιακά νοσήματα, είτε για εγκεφαλικά νοσήματα. Συνέπειες οι οποίες φαίνονται μεν ετεροχρονισμένα, αλλά η αιτία τους μπορεί να είναι το σάκχαρο. Σαφώς. Για να μην χαμογελάμε, έτσι, αλλά δεν μου αρέσει να τρομάζω τον κόσμο. Έτσι, αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε απ' έξω, έτσι, δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι όπως το κάνει το σώμα μας. Mm-hmm. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε ικανοποιητικά καλά. Δηλαδή, το σώμα μας ανά 3 λεπτά μετράει, η ινσουλίνη που παράγεται πέφτει κατευθείαν μέσα στα αγγεία μας. Άρα, αφού πέφτει κατευθείαν μέσα στα αγγεία μας, έχει μια δραστικότητα πολύ πιο γρήγορη και πολύ πιο αποτελεσματική. Mm-hmm. Όταν εμείς το κάνουμε εξωγενώς, σημαίνει ότι με μια βελόνα, που σαφώς δεν έχει καμία σχέση με παλιότερα χρόνια. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει και στην Ελλάδα, πιστέψτε με, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Άρα έχουμε στυλό, το οποίο στυλό μπορούμε να το κουβαλάμε μαζί μας. Παλιά οι διαβητικοί έπρεπε να έχουν παγωκίστες, να κουβαλάνε σύριγγες. Mm-hmm. Τώρα είναι ένα στυλό. Οι βελόνες είναι σε μέγεθος τρίχας κεφαλής, άρα είναι διαστημόπλιο
του μέλλοντος. Το τσίμπημα δεν το καταλαβαίνουμε και δεν πονάει. Άρα έχουμε μια τεχνολογία να μας βοηθάει. Έτσι, άρα θα πρέπει να μπορέσουμε να είμαστε σε γνώση του τι συμβαίνει στο σώμα μας. Και αυτό είναι αυτό που μόλις τώρα είπατε, ο αυτοέλεγχος και αυτορύθμιση. Ο αυτοέλεγχος και αυτορύθμιση λοιπόν θα γίνει είτε με μετρητές ζαχάρου που αυτό το σύστημα λέγεται δάκτυλοκέντηση, σύστημα αυτομέτρησης με δάκτυλοκέντηση, είτε με τα συστήματα συνεχούς καταγραφής που και αυτά εξελίσσονται. Αλλά εξακολουθούμε και λόγω τεχνολογίας και λόγω δυνατοτήτων τεχνολογίας αλλά και ιστορικότητος, οι μετρητές μετρήσεως στα δάχτυλα είναι οι πρώτοι μετρητές που ανακαλύφθηκαν και αυτοί έχουν εξελιχθεί και έχουν εξελίξει αρκετά την τεχνολογία τους για να μας δίνουν όσο το δυνατόν τιμές κοντά στο φυσιολογικό. Δηλαδή, αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε όλοι μας είναι ότι όταν πάμε σε ένα εργαστήριο και κάνουμε μια εξέταση, όταν βάλουμε ένα μηχανάκι και μας μετρήσει το ζάχαρο στο δάκτυλο, ναι, δεν σημαίνει ότι αυτό που γράφει το μηχανάκι είναι και το σωστό. Γιατί? Γιατί όλα τα μηχανήματα έχουν δύο παραμέτρους. Η μία λέγεται ακρίβεια. Έτσι, και η ακρίβεια είναι το πόσο κοντά στην πραγματική μέτρηση είσαι. Και καταλαβαίνετε ότι ένα φορητό μηχάνημα δεν μπορεί να έχει την ίδια ακρίβεια με ένα μηχάνημα που είναι με τεράστιο, με μεγάλη τεχνολογία στο εργαστήριο και το οποίο θα έπρεπε ή τουλάχιστον θεωρητικά καλυμπράρεται, άρα ρυθμίζεται μια φορά τη βδομάδα. Λέτε, και συγγνώμη λίγο να τονίσουμε ότι πρόκειται για την διαφορά μεταξύ μιας εξέτασης που θα κάνουμε σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο για την μέτρηση του ζαχάρου με την μέτρηση που κάνουν καθημερινά τα άτομα με διαβήτη από ένα μηχανάκι, από ένα μετρητή. Σωστά. Ακριβώς. Ωραία. Έχουμε λοιπόν ένα μικροβιολογικό το οποίο υπό κανονικές συνθήκες και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μετράει το ζάχαρο και έχουμε λοιπόν και συσκευές πολλές στο εμπόριο που μετράνε καθημερινά το ζάχαρο στο αίμα μας. Ακριβώς. Άρα λοιπόν οι διαφορές των δύο αυτές είναι ποιες, πόσο ακριβής μπορεί να είναι τα αποτελέσματα από το ένα στο άλλο. Αχ, πολύ ωραία και πολύ δύσκολη ερώτηση. Εάν γίνουν λέγκε άρτης, που σημαίνει με τον τέλειο τρόπο στο εργαστήριο. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι πουχού, αν ο μικροβιολόγος πάρει το αίμα μας και επειδή έχει να κάνει και άλλες αιμοληψίες, το αφήσει μία ώρα μέχρι να ξεκινήσει τη διαδικασία για να το μετρήσει, ναι, ήδη το ζάχαρο θα έχει πέσει 15% μέσα απώλεια στο μπουκαλάκι. Έτσι. Το καταλάβετε αυτό. Ναι. Δηλαδή το ίδιο το ζάχαρο μέσα στο μπουκαλάκι καταναλώνεται από τα κύτταρα που είναι μέσα και πέφτει περίπου 15% κάθε ώρα. Άρα αν έχουμε ένα ζάχαρο 100 στην πραγματικότητα και ο μικροβιολόγος το μετρήσει μετά από μία ώρα, θα το βρει 85. Έχει τόσο μεγάλη απώλεια. Τόσο μεγάλη απώλεια. Το ίδιο συμβαίνει και με το μετρητή ή ο μετρητής προηγείται και μπορεί να μας δώσει πιο άμεσα αποτελέσματα και πιο ακριβή αποτελέσματα. Καταρχήν, ο μετρητής με το εργαστήριο, έτσι όπως το ξέρουμε, δηλαδή μέτρησα ένα ζάχαρο στο αίμα μου το πρωί για να ελέγξω το μηχανάκι μου και μετά πήγα στο μικροβιολογικό και το ξαναμέτρησα και το βρήκα διαφορά, είναι μη συγκρίσιμα μεταξύ τους. Mm-hmm. Το δάχτυλο είναι τριχοειδικό, δηλαδή είναι από τα μικρά τριχίδια, το άλλο είναι φλεβικό, άρα δεν μιλάμε για το ίδιο αίμα. Το αίμα, δηλαδή, εδώ είναι το αίμα που έχει ήδη καταναλώσει ένα μέρος της ζάχαρης και επιστρέφει. Το άλλο είναι το αίμα που είναι εδώ στον διάμεσο ιστό και στα κύτταρά μας. Είναι τριχοειδικό, άρα είναι μη συγκρίσιμα. Επιπλέον, θα συγκρίσιμα θα ήταν αν γινόταν με την ίδια σταγόνα αίματος. Ναι, και στον ίδιο χρόνο. Έτσι. Μέσα σε ένα λεπτό μπορεί να αλλάξει το ζάχαρό μας. Σε πόσα κλάσματα του δευτερολέπτου θέλουμε να πούμε, αχ, την ώρα που βλέπουμε ένα ατύχημα μπροστά μας ή το ποτήρι που μας φεύγει από το χέρι. Mm-hmm. Σε αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου, οι ορμόνες του στρες που είναι η αδρεναλίνη και η κορτιζόνη, έτσι, έχουν ανεβάσει παλμούς, έχουν ανεβάσει την πίεση και μας έχουν φέρει έξαση και έχουν ανεβάσει και το ζάχαρο. Άρα μέσα σε ένα λεπτό μπορεί να αλλάξει το ζάχαρό μας. Επομένως, για να συγκρίνουμε έναν μετρητή με ένα εργαστήριο, πρακτικά μπορεί να γίνει μόνο σε συνθήκες εργαστηρίου, ιδανικές συνθήκες και με τρόπο που να ελέγχεται από τους επιστήμονες, ώστε να μπορούμε να ξέρουμε ότι τα δύο μεγέθη μεταξύ τους είναι συγκρίσιμα, όσο μπορεί να είναι συγκρίσιμα, γιατί μιλάμε για διαφορετική περιοχή και για διαφορετική ιδιότητα αίματος. Παρ' όλα αυτά, όμως, η ανάγκη για αυτομέτρηση και η αυτοέλεγχο του καθενός είναι μια επιτακτική ανάγκη σε καθημερινή βάση. Και βεβαίως δεν μπορεί κανείς να πηγαίνει στο μικροβιολογικό εργαστήριο για να μετρήσει το ζάχαρο προκειμένου να πάρει την ενσουλίνη. Προφανώς. Άρα πρέπει να πάμε σε προφανώς μια συσκευή φορητή. Προφανώς. Αυτό το έχουν κάνει μέσα σε αγωγικά όλοι αυτοί που μας πουλάνε τους μετρητές ζαχάρου στο σπίτι μας. Δηλαδή έχουν ελέγξει τα μηχανάκια τους, έτσι τους μετρητές τους. Έτσι και οι μεγάλες εταιρείες δεν έχουν μια συσκευή, έχουν 4 με 5. Με βάση κάποιο τυποποιημένο τρόπο, μέσα σε κάποιο εργαστήριο, με μεγάλα μηχανήματα, ώστε να βλέπουν ότι οι μετρητές τους μετράνε αξιόπιστα.
Έτσι. Τι σημαίνει αξιόπιστα και τι σημαίνει τηρώ προδιαγραφές λειτουργίας, καλής λειτουργίας. Υπάρχει διαφορά? Μεγάλη. Δηλαδή, μεγάλη. Ας πούμε, μια συσκευή μπορεί να έχει ένα ISO, λέει, ποιότητας. Αυτή τη στιγμή στην αγορά κυκλοφορούν πάνω από 50 διαφορετικοί τύποι μετρητών. Έτσι, δυστυχώς, επειδή και ήμουν αντιπρόεδρος της Ελληνικής Διαπιστωτικής Εταιρείας και το έζησα το πρόβλημα, δεν έχουμε δυνατότητα πλην από τα χαρτιά που μας φέρνουν οι κατασκευαστές να ελέγξουμε την αλήθεια. Δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα, διότι η αλήθεια ελέγχεται πρώτα-πρώτα όταν βγαίνει το μηχάνημα και εκείνο το ISO στο πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Τι σημαίνει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας? Σημαίνει ότι έχουμε πάρει το οποιοδήποτε μηχάνημα σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες εργαστηρίου και το έχουμε ελέγξει να δούμε αν δουλεύει καλά. Άρα η λειτουργία με την ακρίβεια είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Έτσι, να το πω για να το καταλάβουμε. Έτσι, μπορεί ο κινητήρας του αυτοκινήτου στο εργοστάσιο προτού μας το πουλήσουν να δουλεύει μια χαρά. Όταν πάρουμε το αυτοκίνητό μας και το πάμε σε ένα χωματόδρομο και ζοριστεί να μείνει ο κινητήρας ή να βγάλει διάφορες βλάβες, ενώ όταν το πηγαίνουμε στην άσφαλτο να πηγαίνει καλά. Mm-hmm. Το λέω απλά για να το καταλάβουμε. Αυτό λοιπόν είναι άλλο πράγμα το ISO, έτσι, και άλλο πράγμα οι μετρήσεις που κάνει μετά μια εταιρεία που πρέπει να έχει, να κάνει αυτές τις μετρήσεις και να έχει μια αξιοπιστία σε ζωντανές συνθήκες. Διότι στις ζωντανές συνθήκες οι μετρητές παρεμβάλλονται πάρα πολλοί παράγοντες που μπορεί να τους οδηγήσουν να κάνουν λάθος. Καταρχήν παρεμβάλλονται οι παράγοντες του χρήστη, αν που έχει πιάσει μια φέτα ψωμί που το αλεύρι είναι άμυλο και μετά χωρίς να πλύνει τα χέρια του μετρήσει το ζάχαρό του θα το βρει στα ύψη, λέω ένα πολύ απλό παράγοντα. Έτσι, αν έχει πυρετό και μετρήσει το ζάχαρό του, κάποιοι μετρητές θα το μετρήσουν λάθος, γιατί είναι άλλο να το μετράμε στις συνθήκες 36 και 6 που περίπου είναι η θερμοκρασία μας και άλλο στις συνθήκες 38. Θερμοκρασία λοιπόν είναι βασικός παράγοντας που επηρεάζει τη μέτρηση. Και αυτό δεν μετριέται στο εργαστήριο. Είναι άλλο να το μετράμε πάνω στο Μπαρνασό που είμαστε σε υψόμετρο 1500 πόσο είναι, 2000 μέτρα, και άλλο να το μετράμε στην παραλία, στη θάλασσα που είναι υψόμετρο θαλάσσης. Είναι άλλο να το μετράμε καλοκαίρι που έξω έχει 40 βαθμούς και άλλο να το μετράμε χειμώνα που μπορεί να έχει χιονίσει και να έχει μείον 4. Άρα δηλαδή περιβάλλον, θερμοκρασία, ακόμη και η καθαριότητα και η υγιεινή, ναι, μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την μέτρηση του σαχάρου, ναι, στο μετρητή. Μετά μπορεί να το επηρεάσει ο αιματοκρίτης. Έτσι, οι υψηλοί αιματοκρίτες το μετράνε χαμηλότερο, οι χαμηλοί υψηλότερο. Έτσι, άρα μόνο ο αιματοκρίτης του ασθενούς μπορεί να επηρεάζει τις μετρήσεις. Κάποιες βιταμίνες, όπως η βιταμίνη C, επίσης μπορεί να το επηρεάζουν, και λήψη κάποιων φαρμάκων επίσης μπορεί να επηρεάζει την αξιοπιστία των μετρήσεων. Παρ' όλα αυτά, να εξηγήσουμε έτσι, ότι για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε το μετρητή. Καταρχήν, οι μετρητές χρησιμοποιούνται και είναι must, απαραίτητοι, είναι συνθήκες ζωής σε αυτούς που είναι τύπου 1. Τύπου 1 λοιπόν σημαίνει ότι το πάγκρεας δεν μετράει από μόνο του. Mm-hmm. Κάνουμε τη θεραπεία που θα έκανε το πάγκρεας και βάζουμε την ινσουλίνη απ' έξω, και εκεί να περάσει και το μήνυμα στους ασθενείς μας και στα άτομα με διαβήτη ότι η ινσουλίνη δεν είναι φάρμακο, είναι μια φυσική ορμόνη. Και το 86 που τελείωνα ιατρική, κάναμε με κάτι στυλό τέτοια, δεν είχαμε μετρητές ζαχάρου, ελάχιστοι κυκλοφορούσαν, και τους μετράγαμε με ταινίες στα ούρα. Στα ούρα έβγαινε 2 ώρες μετά που ανέβαινε, ναι, στο αίμα μας. Ναι. Επομένως, από τότε μέχρι τώρα έχουν προχωρήσει την τεχνολογία μας. Mm-hmm. Προτού προχωρήσουμε παραπάνω, θέλω να δούμε ακριβώς τη σημασία που έχει η μέτρηση για ένα άτομο με διαβήτη και πώς βεβαίως μπορεί να αναπροσαρμόσει τη ζωή του με όλα αυτά τα οποία μπορεί να μετράει και να προσαρμόζει επίσης την διατροφή του, την άσκησή του και οτιδήποτε άλλο. Πάμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, γιατί αυτή η κοπέλα που θα δείτε τώρα είναι ένα άτομο το οποίο έχει κάνει τη μέτρηση του σακχάρου καθημερινότητά της ώστε να μπορεί να απολαμβάνει τη ζωή. Η ζωή είναι όμορφη και πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε βήμα της. Όταν η μέτρηση του σακχάρου και η ρύθμιση του διαβήτη γίνεται έγκαιρα και σωστά, τίποτα δεν μας σταματά από τις δραστηριότητες που τόσο αγαπάμε. Είδα ότι ο χορός είναι μία από τις αγαπημένες σου δραστηριότητες. Σωστά. Μου είπες ότι από 11 χρονών συνειδητοποίησες πως έχεις σακχαρό διαβήτη. Λοιπόν, ήταν 25 Δεκάτου την ημέρα που νοσηλεύτηκα. Mm-hmm. Την προηγούμενη ημέρα θυμάμαι ότι ήμουν γενικά πολύ κουρασμένη και είχα κάποιους μέτους. Μέσα στην ημέρα ήταν γύρω στους 2 με 3. Mm-hmm. Είχα φυτατωθεί πάρα πολύ.
Ήμουνα ζαλισμένη, αισθανόμουν ζαλισμένη και δεν μπορούσα να φάω τίποτα. Όταν πήγα στο νοσοκομείο, θυμάμαι λίγα πράγματα, γιατί μέχρι να φτάσω, από ό,τι μου είπαν εν τέλει, είχα πέσει σε μερικό κόμμα. Τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά σου με τον σακχαρό διαβήτη? Στο σχολείο μου πήγα κανονικά, οι συμμαθητές μου το ξέρανε όλοι ότι είχα διαβήτη. Mm-hmm. Απλά άλλαξε ότι μπήκε επιπλέον ένα παραπάνω κομμάτι. Ότι χρειαζόταν να κάνω τις μετρήσεις μου, mm-hmm. χρειαζόταν να υπολογίσω το φαγητό που θα φάω και να κάνω επιπλέον την ινσουλίνη. Πώς λοιπόν είναι να μπορείς να κάνεις οπουδήποτε και οποτεδήποτε μία μέτρηση σαχάρου? Δεν έχω καθόλου χρονοβόρα διαδικασία. Πλά βγάζω το μετρητή, το μηχάνημα του τρυπήματος, τρυπάω το δαχτυλάκι μου, βάζω τη ταινία στο μετρητή και παίρνει απλά μια πολύ μικρή σταγόνα αίματος για να μου βγάλει την τιμή μου. Κάνεις λοιπόν μία μέτρηση, την κάνεις δημοσίως? Ναι, εγώ την κάνω δημοσίως. Υπάρχουν σίγουρα κάποια μάτια που με κοιτούν εκείνη την ώρα. Παρ' όλα αυτά δεν με ενοχλεί. Ίσως κάποιοι να γνωρίζουν κιόλας ότι είναι μετρητής, γιατί έχει τύχει ένας ηλικιωμένος συγκεκριμένα να μου πει: «Ξέρεις, έχουμε τον ίδιο μετρητή». Νιώθεις εγκλωβισμένη σε κάποια δραστηριότητά σου ή κάτι το οποίο θα ήθελες να κάνεις στη ζωή σου, ακριβώς επειδή υπάρχει ο σακχαρώδης διαβήτης? Αν κάνω όντως μέτρηση πριν μπω στη δραστηριότητά μου και προβλέψω μια τυχόν υπογλυκαιμία, όχι, δεν θα εγκλωβιστώ και δεν θα έχω κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Αν ξεχάσω, π.χ., να κάνω μια μέτρηση που μπορεί όντως να πάθω να μου κατέβει τη μυζαχάρου, και θα με αναγκάσει να σταματήσω, ίσως για να αντιμετωπίσω την υπογλυκαιμία μου, ναι, εκεί θα με ενοχλήσει και θα είμαι λίγο πιο περιορισμένη. Δεν θα μπορώ π.χ. να χορέψω. Άρα, δηλαδή, αυτό είναι το Α και το Ω η μέτρηση, αν καταλάβω καλά. Ναι. Για μένα, ναι, πρέπει να το παρακολουθήσει σωστά και να μην σε ενοχλήσει κιόλας. Mm-hmm. Δηλαδή, okay, άμα σταματήσω το χορό, θα με ενοχλήσει. Θα ήθελα να χορεύω όλη την ώρα π.χ., χωρίς διάλειμμα. Η τεχνολογία έχει μπει παντού. Και νομίζω ότι έχει μπει και στους μετρητές σακχάρου. Ναι. Πολύ έντονα και εκεί. Ποια είναι ακριβώς τα επιτεύγματα που έχουμε πετύχει εκεί? Λοιπόν, έχουν βγει καινούργιοι μετρητές. Mm-hmm. Στην όψη είναι προφανώς πολύ πιο βελτιωμένοι mm-hmm. σε σχέση με τους παλιότερους. Έχει πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία και ακρίβεια στα αποτελέσματα των τιμών που βγάζουμε. Mm-hmm. Αλλά επίσης έχει ένα επιπλέον θετικό, το ότι πλέον όλα συνδέονται. Τι εννοώ? Ότι συνδέεται ο μετρητής λοιπόν ζαχάρου με το κινητό τηλέφωνο. Mm-hmm. Και μπορεί να στείλει τα δεδομένα όταν κάνω τη μέτρηση κατευθείαν στο κινητό. Εκεί μπορώ να σημειώσω τι έχει προηγηθεί, αν έχει προηγηθεί κάποια άσκηση, αν έχει προηγηθεί κάποιο γεύμα, mm-hmm. ώστε να ξέρω, ερμηνεύοντας τα, βλέποντας τα ολοκληρωμένα μετά αυτά, να τα ερμηνεύσω και να δω τι επηρεάζει, ποιοι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν και πώς τις τιμές του ζαχάρου μου. Τα έχω μαζεμένα, είναι οργανωμένα, φαίνονται όλα με τη σειρά και ακριβώς τι γίνεται. Και αντίστοιχα μπορεί λοιπόν και ο γιατρός mm-hmm. και ο γονείς από το σπίτι ίσως να δει ανά πάσα στιγμή τι ζάχαρο έχω και αν χρειαστεί κάποια βοήθεια να αντιδράσει και να το αντιμετωπίσει πολύ πιο γρήγορα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση που είχαμε. Και από ό,τι κατάλαβα, το κινητό σου πλέον δεν είναι μόνο για να μιλάς, αλλά και για να ελέγχεις ακριβώς την τιμή του σακχάρου. Ακριβώς, πλέον έχει πολλαπλές χρήσεις ένα κινητό τηλέφωνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να σε ευχαριστώ. Η κοπέλα λοιπόν αυτή ζει μια απόλυτα φυσιολογική ζωή, γιατί πλέον ο σακχαρώδης διαβήτης δεν πρέπει να είναι ταμπού, αλλά φροντίζει πάρα πολύ να μετράει σωστά το σάκχαρο ώστε να λαμβάνει και την κατάλληλη σουλήνη. Μάλιστα. Λοιπόν, τι είπαμε στην αρχή? Είπαμε ότι οφείλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη του σώματός μας, άρα αυτό που κανονικά το παγκρέας μας το έκανε αυτόματα, να εκπαιδευτούμε και να το κάνουμε μόνοι μας. Mm-hmm. Ακρογωνιαίος λίθος για να μπορούμε να το κάνουμε, δηλαδή να ρυθμίζουμε εμείς πλέον συνειδητά την δόση και την ένταση και τη χρήση της θεραπείας της σουλήνης που πριν το σώμα μας έκανε αυτόματα, είναι να έχουμε τη σωστή πληροφορία. Και σωστή πληροφορία να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι ζάχαρο έχουμε. Επομένως, αν αυτό το κάνουμε και ασχοληθεί κάποιος μαζί μας ειδικός, μας εκπαιδεύσει, να μας κάνει αυτό που λέω εγώ γιατρούς του εαυτού μας, ναι. Και αυτή η κοπέλα ακριβώς αυτό είναι το άριστο και δυναμικό παράδειγμα, πώς ασχολείται με την υγεία της, τόσο όσο θα πρέπει να ασχολιόμαστε όλοι μας. Περίπου 20 λεπτά με μισή ώρα την ημέρα. Και πολύ σας λέω. Ένας μετρητής καινούριος και η καινούργια γενιά μετράει σε 5 δευτερόλεπτα. Και από ό,τι είδα, πρέπει να έχει και πολλούς τρόπους να συνεργαστεί με διάφορες εφαρμογές να κάνει μια πλήρη καταγραφή, όχι μόνο της στιγμιαίας μέτρησης, αλλά και του παρελθόντος ή και του μέλλοντος που θα ακολουθήσουν. Αυτό
Θέλω να μιλήσουμε επίσης για τον λόγο της καταγραφής όλων αυτών των τιμών του Σακχάρου. Κοιτάξτε, εν έτη 2018 που βρισκόμαστε τώρα. Και νομίζω ότι αυτά που λέμε θα ισχύουν και για κάμποσα χρόνια, τουλάχιστον επειδή παρακολουθώ και την εξέλιξη για το μέλλον. Έχουμε πολλούς τρόπους να παρακολουθήσουμε το ζάχαρο. Αυτό που σας έλεγα πριν, το μετράγαμε μόνο στις ταινίες ζαχάρου το 1986. Έτσι, με το 2018 έχει αλλάξει τεχνολογία τελείως. Πρώτον, οι τρόποι χορήγησης της ινσουλίνης έχουν βελτιωθεί. Έχουμε από τα μέσα εισαγωγικά τεχνικό πάγκρας, που τι είναι τεχνικό πάγκρας, δεν υπάρχει τεχνικό πάγκρας. Τεχνητό πάγκρας είναι μια συσκευή που θα δούλευε μόνη της. Έχουμε αντλίες που προσπαθούν να μιμηθούν το φυσικό μας πάγκρεας, άρα εγχύουν ινσουλίνη με διάφορους ρυθμούς που τους ρυθμίζουμε εμείς, και έχουμε και συστήματα που τα φοράμε απάνω μας και τα οποία συστήματα καταγράφουν συνεχώς το ζάχαρο, δίνουν την πληροφορία στην αντλία και εμείς μαζί με την αντλία και την πληροφορία αποφασίζουμε το πώς θα χρησιμοποιήσουμε την αντλία. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αυτό είναι ένα άλλο αλλά κομμάτι. Αλλά εδώ βλέπουμε και ταυτόχρονα, ότι υπάρχει καταγραφή όμως, ναι, μόνιμη. Και ταυτόχρονα έχουμε καινούργιους μετρητές ζαχάρου, οι οποίοι καινούργιοι μετρητές ζαχάρου έχουν μια πολύ καλή αξιοπιστία, αυτό που λέγαμε για το ISO. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο ISO του 2013 που αναθεωρήθηκε το 2017, που σημαίνει ότι όλοι οι μετρητές που κυκλοφορούν στην αγορά, ναι, θα πρέπει να έχουν μια απόκληση συν πλην 15% προς τα πάνω, maximum, στην πλειοψηφία των μετρήσεών τους. Δώστε μου ένα παράδειγμα. Έτσι, κοινώς, όταν εμείς μας μετράει ο μετρητής μας ένα ζάχαρο 100, ναι, θα μπορούσε να είναι 115 ή 85. Αυτό το εύρος διαφοράς για έναν άνθρωπο που βλέπει ξαφνικά μία τιμή να κυμαίνεται τόσο σε πολύ μεγάλο ποσοστό, να το πω έτσι, από το σημείο της πραγματικής τιμής, δεν θα δημιουργήσει άγχος, δεν θα δημιουργήσει προβλήματα και παθολογικά? Το ISO σου λέει μέχρι πού πρέπει να είναι σωστό. Και εκεί έχουμε ένα κομμάτι. Όταν λέμε 15% προς τα πάνω συμπλήν και 15 μιλιγκράμμ προς τα κάτω κάτω από το 100, ή συμπλήν 15% προς τα κάτω, που σημαίνει ότι το 100 που μας μετράει μπορεί να είναι 115 ή 85, ναι, έτσι, δεν σημαίνει ότι 100% το πετυχαίνει ο μετρητής μας. Σημαίνει ότι πρέπει το 90%, το 95%, το 70% των μετρήσεών μας να πετυχαίνει αυτά τα όρια. Άρα δηλαδή, αν μετρήσουμε 100 φορές το σάκχαρό μας, η 70, η 80 ή η 90 θα πρέπει μέσα σε αυτό το εύρος. Μέσα σε αυτό το εύρος. Ναι. Άρα αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Mm-hmm. Άρα το ISO θα το πάρει και ένας που το κάνει 70% επιτυχία, να είναι στο συμπλήν 15, και ένας που το κάνει 98% επιτυχία. Άρα υπάρχουν τέτοιες συσκευές. Προφανώς. Έτσι, και αν κάτσουμε να δούμε από συγκριτικές μελέτες, γιατί τα έχω παρακολουθήσει και γι' αυτό και μιλάμε και μαζί, mm-hmm, γιατί έδωσα μια ιστορία που και εμένα λίγο με σόκαρε. Ξέρετε, ο διαβήτης της κύησης, έτσι, είναι ένας διαβήτης που εμφανίζεται στον 5ο μήνα της κύησης και αν χρειαστεί θεραπεία, χρειάζεται ινσουλίν. Mm-hmm. Εμένα η άποψή μου είναι, όταν εμφανίζεται, να μην τρομάξω τα άτομα και να τα βάλω εξ αρχής και απευθείας στην ινσουλίνη, αλλά τους δίνω ένα μετρητή να μετράνε. Και εκείνη η διαφορά, γιατί είπαμε πριν για τα συστήματα τα συνεχούς καταγραφής, που υπάρχουν διάφορα και ένα που διαφημίζεται ως το σύστημα χωρίς τσιμπήματα, αυτά έχουν πολύ μεγαλύτερες αποκλίσεις, mm-hmm, ακόμα, ιδίως αυτό το τελευταίο, η τεχνολογία τους, σε σχέση με την τεχνολογία της δακτυλοκέντησης των κλασικών μετρητών. Mm-hmm. Γιατί οι κλασικοί μετρητές, mm-hmm, αναπτύσσονται από το 90, ενώ αυτά είναι συστήματα που έχουν μια δεκαετία μπροστά. Mm-hmm. Άρα σαφώς είναι πιο ακριβή. Επομένως, για να σας το εξηγήσω να το καταλάβετε. Εάν λοιπόν εγώ πάρω δύο μετρητές και την έζησα την συνθήκη, ήρθε η κοπέλα, την είχα βάλει λοιπόν σε πρόγραμμα μετρήσεων. Έγκυος. Έγκυος. Έτσι, αν θα αποφασίσουμε να κάνει ινσουλίνη ή όχι. Έτσι, έχουμε συγκεκριμένες οδηγίες πώς θα πρέπει να είναι τα ζάχαρα, και οι ρυθμίσεις είναι αυστηρές. Θα μετράμε το ζάχαρο μία ώρα μετά το γεύμα, όχι δύο, που μετράμε στους άλλους διαβητικούς. Ναι. Και το πρωί είναι νηστική. Άρα η κοπέλα αυτή έπρεπε να έχει μίνιμουμ 4 με 3 την ημέρα. Μία το πρωί νηστική και 3 μεταγευματικές τουλάχιστον. Μου έρχεται λοιπόν με 3 με 4 μετρητές, είχα και εγώ 2-3, mm-hmm, πάνω στο γραφείο μου, τσιμπάει το δάχτυλό της, mm-hmm, και μου παραθέτουμε 5 μετρητές με ένα εύρος μετρήσεων από το 70 μέχρι το 140. Ποιο πιστεύει κανείς? Αυτό με ρώτησε και εκείνη. Τι κάνεις σε μια τέτοια περίπτωση, γιατί το 70 είναι κοντά στην υπογλυκαιμία, το 140 είναι... Με οριακά για να, να ξεκινήσει κανένας και θεραπεία ινσουλίνης δύο ώρες μετά. Έτσι. Κάθεται και ξαναμελετάει, κοιτάει τι μελέτες έχουν οι εταιρείες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι, δεν μπορεί να απαντήσει για όλους τους μετρητές. Μπορεί να απαντήσει για αυτούς
που έχουμε γνωστές μελέτες και που ξέρουμε τα ωριά τους. Επομένως, το ένα κομμάτι είναι το πόσο συμμορφώνονται με το ISO, έτσι όπως καταλαβαίνετε, είναι άλλο να έχεις 97% επιτυχία μέσα στο ISO και άλλο να έχεις 70%. Και αυτό που σας λέω είναι γνωστοί και συγκεκριμένοι μετρητές που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Γι' αυτό σας λέω αυτά τα νούμερα. Άρα έχουμε μετρητές 97,5%, έχουμε μετρητές 93% και έχουμε και μετρητές 70%. Επειδή, μισό λεπτάκι τώρα, γιατί πραγματικά κανείς όταν έχει ένα πρόβλημα υγείας... Και όλοι αυτοί οι μετρητές έχουν ISO. Δεν μπορεί να αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο να ψάξει αυτό το οποίο λέτε εσείς και ενδεχομένως και ανθρώπους οι οποίοι είναι κάποιες ηλικίες μεγαλύτερες. Το ερώτημα λοιπόν είναι, υπάρχει ένας σαφής τρόπος για να μπορεί να πει κανείς ότι ο τάδε μετρητής έχει παράδειγμα ποσοστά επιτυχίας ή ακριβίας τόσο. Αυτός τόσο και αυτός τόσο. Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Υπάρχει, έχουμε μελέτες. Αρκεί και ο γιατρός στον οποίο απευθύνονται να έχει ασχοληθεί. Να υπάρχει λοιπόν μια συνεργασία έτσι, και επιπλέον, με τον γιατρό. Για να είμαστε σαφείς, να το τελειώσω. Άρα το ένα πρόβλημα είναι το πόσο το 100 το πετυχαίνει. Το δεύτερο να πούμε ότι το πετυχαίνει. Είναι άλλο η απόκλησή σου να είναι 15% και άλλο να είναι 10% και άλλο να είναι 5%. Γιατί, τι σημαίνει αυτό πρακτικά στην Γιατί σημαίνει ότι ο ένας μετρητής το ζάχαρο 100 θα στο πει 105 και άλλος μετρητής το ζάχαρο 100 θα στο πει 115. Άρα πρακτικά τι επιπτώσεις έχει αυτό. Αυτό στα άτομα που κάνουν ισουλίνη, ναι. Και γι' αυτό δεν έχει ασχοληθεί ο κόσμος, γιατί τα άτομα που κάνουν ισουλίνη είπαμε ότι είναι το 95% των διαβητικών. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι έχουμε περίπου 25.000 με τύπου 1. Που αυτή η μέτρηση του ζαχάρου τους είναι μέτρηση ζωής. Δηλαδή, χωρίς την πληροφορία, την ακριβή πληροφορία το πώς είναι το ζάχαρό τους, ναι. Θα αυτοσχεδιάζονται, θα κάνουν σωστά την ινσουλίνη τους, θα κινδυνεύσουν με την υπογλυκαιμία, που έχει τρομακτικές επιπτώσεις υπογλυκαιμία. Το ξέρετε ότι υπάρχουν άνοιες στον τύπο 1 και στα 25 και στα 30. Άνοιες. Λόγω του ζαχάρου. Βεβαίως. Διότι τα κύτταρα τρέφονται με ζάχαρη, το εγκεφάλου μας και μόνο αυτό. Άρα οι πολλαπλές υπογλυκαιμίες οδηγούν σε ατροφία του εγκεφάλου και στον τύπο 1, αν έχουμε πάρα πολλές υπογλυκαιμίες, μπορεί να εμφανίσουν και άνετες και στα 30 και στα 35 τους. Mm-hmm. Για σκεφτείτε το αυτό που σας λέω. Το τρομακτικό impact, δηλαδή την πρακτική επίπτωση στην ποιότητα της ζωής και του ίδιου και των ανθρώπων που τον αγαπάνε και ζουν κοντά τους. Έτσι, γι' αυτό και άλλωστε όλες οι διαβητολογικές εταιρείες έχουν πιο χαλαρά όρια και όχι αυστηρά όρια ρύθμισης στα νέα άτομα με τον τύπο 1, γιατί η υπογλυκαιμία το πρώτο απ' όλα που κάνει άνοια, στα δε ηλικιωμένα άτομα που σαφώς υπάρχει και καρδιοπάθεια και είναι μέσα σε άμεσες και μακροχρόνιες ταυτόχρονα επιπτώσεις του διαβήτη, μια υπογλυκαιμία μπορεί να κάνει μια ανακοπή, γιατί η καρδιά μας που είναι νασμή στρέφεται με ζάχαρη. Άρα, μια γυρασμένη καρδιά που τη κόψει την παροχή ή δεν τη δώσει καλή παροχή το για λίγο. Καυσίμου. Έτσι μπορεί να κάνει και ανακοπή. Μάλιστα. Να μείνουμε λιγάκι ακριβώς σε αυτή την απόκληση που είπατε. Δηλαδή, άλλο να μετρήσει 105, άλλο να μετρήσει 115. Για ένα διαβητικό λοιπόν στην ινσουλίνη, οι μονάδες που καλείται να χρησιμοποιήσει, πόσο σημασία έχει η μέτρηση λοιπόν σε αυτές. Τρομακτική. Δηλαδή. Πρώτον, σας είπα για την έγκυο. Εκεί έχει την απόλυτη μέτρηση. Εκεί η έγκυος, μια υπογλυκαιμία μπορεί να κάνει υποβολή. Mm-hmm. Δεν λέω τίποτα παραπάνω. Φτάνει και μόνο που σας είπατε ότι μπορεί να κάνει μια υπογλυκαιμία παρατεταμένη. Οι ασθενείς μας ή τα άτομα με διαβήτη που τους δίνουμε τις οδηγίες, οφείλουμε να τους δώσουμε ένα δίκτυο που λέγεται ευαισθησία στην ινσουλίνη. Ναι. Τι σημαίνει ευαισθησία στην ινσουλίνη? Σημαίνει ότι αν εγώ και εσείς κάνουμε μία μονάδα ινσουλίνης, πώς θα μας ρίξει το ζάχαρο. Άρα σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να έχει μια ευαισθησία στην ινσουλίνη στις 15, που τι σημαίνει ότι μία μονάδα ρίχνει 15 μιλιγκράμμ το ζάχαρο. Mm-hmm. Άρα εμείς έχουμε ένα ζάχαρο 160 και θέλουμε να το πάμε στο 100. Θα κάνουμε 4 μονάδες, 4-15-60, αφού μία μονάδα μας ρίχνει το ζάχαρό μας κατά 15 και θα το πάμε από το 160 στο 100. Και αυτό είναι διαφορετικό για τον κάθε άνθρωπο, είναι εξατομικευμένο. Μπράβο. Άλλος μπορεί να έχει μία στις 50, που σημαίνει ότι μία μονάδα του το ρίχνει το ζάχαρο κατά 50. Άρα αυτός που έχει 160 θα το κάνουμε μία μονάδα μόνο και θα πάει στο 110. Mm-hmm. Φανταστείτε όμως αυτό το 160 να μην είναι 160, να είναι 130. Στην αρχική μέτρηση. Ναι, έτσι, ναι. Ή να είναι 190. Και αυτό το 190 είναι λάθος μετρημένο από το μετρητή μας. Φανταστείτε σε τι πρόβλημα θα βρίσκεται ο ασθενής μας και εμείς θα τον κυνηγάμε και θα του λέμε: δεν προσέχεις τα γεύματά σου, δεν μετριέσαι, δεν κάνεις σωστά τη ρύθμιση. Και να λέει: μα γιατρέ, τα κάνω. Και να φταίει οι πληροφορίες που παίρνει από το μετρητή του. Εκεί ενδεχομένως λοιπόν να λάβει μεγαλύτερη δόση ινσουλίνης, ας πούμε ένα άτομο που. Και να ρισκάρει υπογλυκαιμία. Ακριβώς. Ή να βάζει υποδόσεις ινσουλίνης, που όποια άτομα, επειδή υπογλυκαιμία.
το εγκέφαλός μας τρέφεται με ζάχαρη. Επομένως, τα συμπτώματα υπογλυκαιμίας για τον εγκέφαλο όμως είναι τα ίδια συμπτώματα πανικού που έχουμε όταν κάποιος μας απειλεί για τη ζωή μας. Παράδειγμα. Γιατί όταν ο εγκέφαλός μας μένει χωρίς ζάχαρη, είναι το ανώτερο όργανο μας, το σοφιστικό μας όργανο, άρα κάνει συμπτώματα απειλής για τη ζωή. Άρα, τι συμπτώματα θα είχατε αν έρθει κάποιος, σας πιάσει από το λαιμό και με ένα μαχαίρι σας πει τα λεφτά σου ή τη ζωή σου? Θα έχει καρδία, εφίδρωση, σύγχυση, νευρικότητα, παραμόρφωση της πραγματικότητας, αδρεναλίνη, ιστερικές συμπεριφορές. Άρα όλα αυτά τα συμπτώματα τα κάνει πανικό, τρομακτικό πανικό, όλα αυτά τα συμπτώματα τα κάνει υπογλυκαιμία. Άρα τα νέα άτομα που έχουν βιώσει ένα σοβαρό επεισόδιο υπογλυκαιμίας στη ζωή τους, επειδή ακριβώς είναι δραματικό επεισόδιο, από εκεί και πέρα προτιμούν να μην ρυθμίζονται και να γλυκά, παρά να ξαναβιώσουν υπογλυκαιμία. Έχω ζήσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις και πολλές φορές είναι και λάθη γιατρών, με την έννοια ότι θέλει πολύ καλή εκπαίδευση και θέλει και επικοινωνία με τον γιατρό του ασθενής και θα πρέπει και ο γιατρός του να γνωρίζει για να μπορεί να το κατευθύνει και να του δίνει οδηγίες και να μπορεί να το συζητάει. Αυτό είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης. Διότι αν έχουν βιώσει μία υπογλυκαιμία, όπως καταλαβαίνετε, από εκεί πέρα προτιμούν να είναι γλυκοί και να μην ρυθμίζονται και να υποστούν όλες τις επιπτώσεις του διαβήτη. Έτσι, για να το καταλάβετε, υπάρχει μια εξέταση που λέγεται γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη. Ναι. Αυτή μας δείχνει τους μέσους όρους του ζαχάρου του τριμήνου. 1% όταν ανεβαίνει η γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη, που σημαίνει ότι ο μέσος όρος των ζαχάρων μας ανεβαίνει από το 50 μέχρι το 70, έτσι σχεδόν διπλασιάζονται τα εμφράγματα, διπλασιάζονται τα εγκεφαλικά, μακροχρονίως πενταπλασιάζονται οι τυφλώσεις ή οι πιθανότητες ακροτηριασμών. Άρα με 1% μείωση, το ακριβώς ανάποδο, γλιτώνεις από 15 μέχρι 40%, δηλαδή ένα στους δύο ή ένα στους τέσσερις, όλες τις επιλογές του διαβήτη. Αυτό βεβαίως σε μια καταγραφή τριμηνιαία. Ναι. Για να μπορέσει λοιπόν η γλυκοζηλωμένη εξαρτάται από το μέσο όρο των ζαχάρων της ημέρας. Και ο μέσος όρος ζαχάρων της ημέρας έτσι εξαρτάται από το μετρητή που χρησιμοποιούμε. Θέλω να επιστρέψουμε λιγάκι σε ένα κομμάτι το οποίο θέξατε προηγουμένως για τις φίλες της εκπομπής που βλέπουν αυτήν την εκπομπή. Και είπατε για τον διαβήτη κοίησης. Να περάσουμε να δούμε λίγο μία κάρτα για την θεραπεία στο διαβήτη της κοίησης, χαρακτηριστικά του πώς μετρήσεις γίνονται και το τι πρέπει να προσέξει μία έγκυος. Να δούμε λοιπόν ακριβώς τι πρέπει να προσέξουμε στο διαβήτη κοίησης. Τουλάχιστον 4 μετρήσεις σακχάρου την ημέρα, μία ενιστική το πρωί, 3 μετρήσεις μία-δύο ώρες αμέσως μετά την αρχή του γεύματος. Λίγο να σχολιάσουμε αυτό, θα ήθελα, γιατρέ. Κοιτάξτε, τη μέτρηση όταν υπάρχει ο διαβήτης κοίησης. Στο διαβήτη της κοίησης τι συμβαίνει? Έτσι, το μωρό που μεγαλώνει μέσα στην κοιλιά της μαμάς, τρέφεται από το αίμα της μαμάς, άρα χρησιμοποιεί το ζάχαρο της μαμάς. Όταν η μαμά δεν ρυθμίζει καλά το ζάχαρό της και έχει υψηλά ζάχαρα, αυτό σημαίνει διαβήτης, έτσι, γιατί η μαμά είναι 9 μήνες που δεν θα είναι καλά ρυθμισμένη, δεν είναι κάτι όμως δραματικό. Ναι. Στο παιδί όμως το ζάχαρο περνάει μέσα από τον πλακούντα, αυτό δημιουργεί και προβλήματα στον πλακούντα και επειδή το παιδί έχει όση ινσουλίνη θέλει, κάνει υπερτροφία. Άρα ένα κομμάτι του διαβήτη της κοίησης είναι τα μεγάλα παιδιά. Που αυτά έχουν προβλήματα και στη γέννα και φαίνεται από στατιστικές μελέτες παρατήρησης ότι τα μεγάλα παιδιά θα έχουν πιο αυξημένο κίνδυνο και για διαβήτη στη μετέπειτα ενήλικο ζωή τους και για καρδιαγγειακά. Άρα γενικά προσπαθούμε θέλει προσοχή, λοιπόν, αυτό να το παιδί να είναι ρυθμισμένο. Τα όρια στην κοίηση είναι πολύ αυστηρά. Είναι πολύ πιο αυστηρά από το διαβήτη τύπου 1. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να μετράμε εντατικά. Επομένως, θέλουμε τα ζάχαρα νηστείας, για να το πω και να τα ξέρει και ο κόσμος, το πρωί κάτω, από το 95 και κάτω, και τα ζάχαρα μία ώρα μετά το γεύμα, γιατί συνήθως προτιμάμε τη μία ώρα, μέχρι το 140 ή δύο ώρες μετά το γεύμα μέχρι το 120. Υπολογίστε ότι στο διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 τα όρια είναι για κάποιες εταιρείες που έχουν τις καναδικές που είναι αυστηρές μέχρι 150, για κάποιες εταιρείες όπως είναι οι αμερικάνικες και κάποιες ευρωπαϊκές μέχρι το 180. Άρα δύο ώρες μετά το γεύμα σε ένα τύπου 1 αλλά και σε ένα τύπου 2 διαβητικό λέμε ότι μέχρι και το 180 είσαι αποδεκτός, όσο το πιο κοντινό στο φυσιολογικό, δηλαδή κάτω από το 150, αλλά χωρίς υπογλυκαιμίες, είσαι ok. Στην κοίηση λέμε 2 ώρες 140, 1 ώρα 120 και νηστικός 95. Ενώ στο διαβήτη τύπου 1 νηστικός είναι μέχρι 130 και στο διαβήτη τύπου 2. Άρα θέλουμε πολύ αυστηρά όρια,
Έχουμε μια πολυτέλεια στην Ελλάδα που είμαστε από τις λίγες χώρες που οι έγκυες γυναίκες πάνε μια φορά το μήνα μετά τον έκτο μήνα στο γυναικολόγιο και κάνουν υπέρηχο. Καλύτερα να είναι άλλη... έτσι παρά να είμαστε. Εγώ μετά συμφωνώ απολύτως. Και να το ξέρετε και εσείς οι δημοσιογράφοι. Όπως επίσης έχουμε 50-50 κεσαρικές σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν γυναικολόγοι που το χρεώνουν ακριβώς το ίδιο. Έτσι, Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Έτσι, επομένως, που δεν μας αφορά τώρα. Όχι, το λέω γιατί ο διαβήτης κύσεως αυξάνει τις κεσαρικές. Και το πρόβλημα δεν είναι με τι θα κάνουμε. Να πάρουμε το παιδί, το πρόβλημα είναι να έχουμε ένα γερό παιδί. Και αυτό είναι μαμά, το θέμα μας. Και γερή μαμά. Και γερή μαμά, που ξαναλέω ότι η μαμά δεν κινδυνεύει τόσο. Παρ' όλα αυτά, ο διαβήτης κάνει και υπερτάσεις, έχουν πιο που λέγεται προεκλαμψία και ούτω καθεξής. Αλλά είναι το να πάρουμε ένα γερό παιδί. Γι' αυτό είπα την προηγούμενη ιστορία. Επομένως, έχουμε την πολυτέλεια, αλλά η μέτρηση είναι πάρα πολύ σημαντική στην κοίηση. Πάρα πολύ σημαντική. Επομένως, αν έχουμε ένα μετρητή. Μάρκα μέκαψες που μας το πρότεινε κάποιος, έτσι είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο, γιατί ενώ εμείς κάνουμε τις μετρήσεις και παίρνουμε κάποιες πληροφορίες, έτσι αυτές οι πληροφορίες αν είναι λάθος, γίνονται όλα λάθος. Γιατρέ, μας λέτε πράγματα τα οποία νομίζω ότι δεν έχουν ακουστεί εκτενώς. Και το ερώτημα είναι, αν υπάρχει περίπτωση απόκλησης από την πραγματική τιμή, ποιο είναι το ποσοστό εκείνο λάθος που μας επιτρέπει να είμαστε ακόμη ασφαλείς, και πότε πρέπει να ανησυχήσουμε. Κοιτάξτε, και όλα αυτά έχουν να κάνουν, όπως λέτε, με την μέτρηση και τον αυτοέλεγχο. Οι σοφοί, έτσι και όχι εγώ, κατέβασαν το ISO στο συμπλήν 15 από το 2013 που το επιβέβαιωσαν τώρα. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε μια συσκευή που είναι σε συνθήκες όχι ιδανικές, αλλά κοντά σε αυτούς τους όρους, που λίγες έχουν τις μετρήσεις δυστυχώς, άρα λίγες μπορούμε να συστήσουμε τις καθημερινότητες και όχι τις μετρήσεις του ISO και του εργαστηρίου. Έτσι, σημαίνει αυτό ότι θα έχουμε περίπου στα 4 επεισόδια υπογλυκαιμίας στα 1000 άτομα που έχουν διαβήτη. Αυτό είναι ένα, στα 100 άτομα που έχουν διαβήτη, συγγνώμη, στα 1000. Στα 100 άτομα λοιπόν που έχουν διαβήτη, για ένα μήνα, 4 επεισόδια υπογλυκαιμίας. Αυτό σημαίνει το καινούριο ISO. Το οποίο 4 επεισόδια υπογλυκαιμίας στα 100 άτομα είναι ένα αξιοπρεπές νούμερο. Το καλύτερο είναι να μην έχουμε κανένα. Ναι. Με το παλιό σύστημα είχαμε πάνω από 10 επεισόδια υπογλυκαιμίας. Τόσο μεγάλη διαφορά. Στα νέα άτομα. Ναι, αλλά ήταν και η τεχνολογία. Mm-hmm. Τώρα έχουμε καλύτερη τεχνολογία, μπορούμε να είμαστε κοντά σε αυτό. Βλέπετε τι γίνεται με τα αυτοκίνητα και με τα καυσαέρια. Ένας άνθρωπος θα πρέπει να προχωρήσει σε 24-ωρη καταγραφή του σαχάρου ή θα μπορούσε να κάνει απλά προγευματικές μετρήσεις καθώς και, και του πρωινού πριν την νηστεία. Κοιτάξτε. Μάλλον μετά την νηστεία, συγγνώμη. 24 ώρες καταγραφές έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Δηλαδή. Έτσι, το ένα μειονέκτημα είναι ότι φοράνε μεν μια συσκευή που ανάλογα με τη μάρκα και την εταιρεία πρέπει να την αλλάζουν κάθε 7 ή 15 μέρες. Ναι. Είναι πολύ ακριβότερα τα αναλώσιμά τους. Και συνήθως τις χρησιμοποιούμε αυτές στα άτομα που φορούν αντλία. Γιατί εκεί υπάρχει μια συνεργασία. Να φοράς από τη μια πλευρά τη συσκευή να σου μετράει το ζάχαρο, έτσι ώστε να ξέρεις πώς θα λειτουργήσει την αντλία σου. Έχουμε προχωρήσει και λίγο παραπάνω και υπάρχουν κάποιες πλέον αντλίες οι οποίες επικοινωνούν αυτόματα με τις ασύρματες μετρήσεις και όταν κατεβαίνουμε σε χαμηλές τιμές ζαχάρου, σταματάνε το ζάχαρο και αυτό προστατεύει ιδίως τα μικρά παιδιά από την υπογλυκαιμία. Mm-hmm. Γι' αυτό και οι αντλίες είναι ιδανικές σε παιδιά κάτω των 10 ετών και σε εφήβους που εκεί πέρα δεν πολύ μετράνε. Το κακό με αυτά τα συστήματα και υπάρχουν δύο συστήματα. Το ένα λέγεται CGM από το συνεχής καταγραφή γλυκόζης και το άλλο λέγεται FGM από το flash, μέτρηση. Στιγμιαία μέτρηση. Είναι ότι μετράνε με καθυστέρηση. Δηλαδή οι τιμές που σου λένε είναι περίπου 10 λεπτά νωρίτερα στο αίμα και έχουν και αποκλίσεις. Άρα στα άτομα που τα φοράνε θα πρέπει να έχουν και τη δακτυλομέτρηση σε ακραίες τιμές είτε πολύ υψηλών ζαχάρων είτε χαμηλών ζαχάρων να στηρίζονται στη δακτυλομέτρηση που είναι άμεση και σου λέει την συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όχι στο, σύστημα καταγραφής. Άρα, η δακτυλοκέντρηση από ό,τι καταλαβαίνω είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κατά κάποιο τρόπο για το πώς θα ρυθμίσουμε ακριβώς και θα ελέγξουμε το ζάχαρό μας. Ναι. Πάντως, η τεχνολογία, γιατί βλέπω σήμερα, ότι έχει κάνει τόσο μεγάλα βήματα που μία συσκευή μπορεί να καταγράψει από το φαγητό το οποίο τρως, δηλαδή να βγάζει μια φωτογραφία, ή παράδειγμα να του καταχωρήσει τα δεδομένα εσύ από τις μετρήσεις που έχεις κάνει, ώστε αύριο μεθαύριο όταν θα έρθει στο γιατρό του το άτομο με το διαβήτη, να πει γιατρέ, έχω κάνει αυτά. Σαφώς. Τι μου συστήνεις. Άρα, ένα κομμάτι της καλής ρύθμισης
Και δεν χρειάζεται μόνο τύπου 1, χρειάζονται όλοι οι διαβητικοί που κάνουν ισουλίνη μετρήσεις και αυτοί που έχουν πάρει χάπια που ο γιατρός τους έχει πει ότι κάνει υπογλυκαιμία. Αυτοί είναι οι μας που χρειάζονται μετρήσεις. Ναι. Ένα λάθος που γίνεται είναι το πρωινό ζάχαρο. Έτσι και δεν μετράνε πολύ με τα γευματικά. Και από εκεί πέρα μετρήσεις χρειάζονται και οι απίθαρχοι, γιατί έτσι λαμβάνουν μια ευθύνη στο σώμα τους. Ναι. Και χρειάζονται και τα άτομα που από μόνο τους χρειάζονται, γιατί είναι αναγκαστικά και θέλουν να ξέρουν τι τους συμβαίνει. Άρα δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς να ξέρουν πού πάει το ζάχαρό τους. Παρ' όλα αυτά, ιατρικά σε αυτούς δεν είναι απαραίτητο. Αλλά στους τύπου 1, το κομμάτι των μετρήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ακόμα η τεχνολογία μπορεί να έχει προχωρήσει, αλλά για να μπορέσουμε να πάρουμε αποφάσεις για τη θεραπεία μας, θα χρησιμοποιήσουμε δακτυλοκέντηση. Αυτό έχει τελειώσει. Mm-hmm. Πιθανόν στο μέλλον να προχωρήσει ακόμα η τεχνολογία, δεν ξέρω πόσο σύντομα, και να μην έχουμε πλέον δακτυλοκέντηση, να έχουμε τα συστήματα της συνεχούς καταμέτρησης. Αλλά έχουν προβλήματα, σας τα εξήγησα πριν, και δεν είναι για όλους. Γιατρέ, πόσο σημαντική είναι η καταμέτρηση λοιπόν που θα κάνει ένας άνθρωπος με διαβήτη, προκειμένου να πει ότι γιατρέ, εγώ έφαγα αυτά τα πράγματα τις προηγούμενες ημέρες, σου φέρνω λοιπόν ένα ιστορικό και θέλω βάσει αυτού να μου συστήσεις την αγωγή που πρέπει να ακολουθήσω για να ρυθμίσω το διαβήτη. Πολύ ωραία. Άρα τι είπαμε, ότι για να μπορέσει ένας διαβητικός να ρυθμιστεί σωστά, θέλει εκπαίδευση. Έτσι, βασικό κομμάτι λοιπόν είναι να μπορεί ή να λειτουργήσει εκπαίδευση. Και πώς θα λειτουργήσει η εκπαίδευση? Θα λειτουργήσει όταν ο ασθενής φέρνει πληροφορίες. Παραδείγματος χάρη, χθες το βράδυ, γιατρέ, έφαγα μία γκοφρέτα. Έτσι, το άλλο βράδυ έφαγα μία σοκολάτα γάλακτος και το άλλο βράδυ έφαγα μία σοκολάτα με αμύγδαλα. Και βλέπω τις μετρήσεις μου. Και βλέπω ξαφνικά ότι όταν ξαναφάω σοκολάτα με αμύγδαλα, τα ζάχαρά μου δεν ανεβαίνουν πολύ. Ενώ όταν φάω την γκοφρέτα, τα ζάχαρά μου ανεβαίνουν πολύ. Άρα όταν συζητώ με τους ασθενείς, λέω κρατήστε τις μετρήσεις σας και όχι μόνο κρατήστε τις μετρήσεις σας, αλλά στις μετρήσεις που έχετε απορία, γιατί ανεξηγήτως είναι χαμηλές ή υψηλές, κρατήστε και σημειώστε το τι κάνατε και το τι φάγατε. Τώρα είναι λίγο δύσκολο βέβαια κάποιος να κάθεται με ένα χαρτάκι και όμως αυτή τη στιγμή έχουμε μετρητές οι οποίοι συνδέονται με το κινητό και δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον άνθρωπος που να μην κυκλοφορεί με κινητό σε αυτό το πλανήτη. Ακόμα και οι γιαγιάδες και οι παππούδες έχουν κινητά. Η άποψή μου είναι όχι τα μικρά παιδιά. Δυστυχώς στη χώρα μας τα μικρά παιδιά έχουν κινητά. Δεν το θεωρώ υγιεινό. Παρένθεση αυτό. Επιστρέφουμε. Άρα έχουν πρώτον ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής και το πόσο βολικό ή εύκολο μπορεί να είναι. Θα πρέπει να είναι βολικό να μπορεί να το χρησιμοποιήσει και μια γιαγιά που ξέρει να γράφει μόνο το όνομά της, αλλά και που αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ινσουλίνη. Άρα θα πρέπει να έχουμε ηλεκτρονικά δεδομένα τα οποία είναι εύκολα και έχουμε μετρητές που συνδέονται αυτόματα με το κινητό μας, με συστήματα Bluetooth. Mm-hmm. Έτσι, άρα με το που μετράνε, περνάνε τις μετρήσεις και όπως στέλνουμε ένα μηνυματάκι σε κάποιο φίλο μας, φίλη μας, ή μιλάμε με όλα αυτά τα καινούργια συστήματα, Viber mm-hmm. και WhatsApp, mm-hmm. έτσι μπορείς να κρατήσεις πληροφορίες και με το περίφημο cloud και να τις κρατάς σε ηλεκτρονικό αρχείο και να τις στείλεις και στο γιατρό σου. Άρα ο γιατρός μπορεί εξ αποστάσεως πλέον να βλέπει όλο αυτό το αρχείο των καταγραφών χάρη σε μετρητές οι οποίοι ναι, μπορεί να στείλει ακριβώς, ένα ναι. πολύ μεγάλο μπορεί να στείλει που έχω ένα μήνυμα, στο γιατρό με τις μετρήσεις, να τις δει λίγο ο γιατρός και μετά να τον πάρουν να συζητήσουν. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα, ιδίως στη νέα γενιά που λειτουργεί με την τεχνολογία και τα κινητά και που η νέα γενιά στον τύπο 1 που κάνει και πολλαπλές ενέσεις, χρειάζεται και στήριξη και υποστήριξη. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον να μπορεί κανένας να έχει αυτές τις δυνατότητες και όχι μόνο, έτσι να έχει και τα λεγόμενα pattern. Τι σημαίνει pattern? Τα μοτίβα έτσι, δηλαδή. Μπράβο. Λοιπόν, να μιλάμε και στα ελληνικά. Έτσι. Λοιπόν, θα σας το έλεγα εγώ. Σημαίνει μοτίβο ρυθμίσεως. Άρα μετράω εγώ τις μετρήσεις μου, τις κοιτάω, παίρνω τις αποφάσεις μου και τις ξεχνάω. Και ξαφνικά γυρνάω την Κυριακή και να δω τι έκανα. Βλέπω λοιπόν ότι κάθε μέρα στις 11 που σηκώνομαι να πάω στην τουαλέτα μου και μετά πάω και βλέπω το αφεντικό μου στη δουλειά μου ή δεν ξέρω εγώ βλέπω, κάθε μέρα στις 11 έχω ανεβασμένα ζάχαρα. Γιατί σημαίνει αυτό? Ότι το αφεντικό σας έχει προκαλέσει αυξημένο ζάχαρο. Α, μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι το μοτίβο. Βλέπω δηλαδή ότι κάποιες ώρες της ημέρας τα ζάχαρα μου ανεβαίνουν, άρα πιθανόν η ινσουλίνη που κάνω πριν σε εκείνες τις ώρες να μην φτάνει και θα πρέπει να την τροποποιήσω. Ή βλέπω ότι όποτε τρώω με το φαγητό μου αυτές οι συγκεκριμένες τροφές, τα ζάχαρά μου πέφτουν. Αν είναι σωστό να προτιμώ αυτές τις τροφές. Αυτά είναι τα μοτίβα. Ενολίγεις αυτό που λέτε δηλαδή,
πρακτικά μας επιτρέπει να ρυθμίσουμε μελλοντικά βάσει συνεθιών μας. Μπράβο. Τι θα είναι το ζάχαρό μας, πώς θα τρώμε, πότε θα το τρώμε, ποιες δραστηριότητες μπορούμε να κάνουμε και τι ακριβώς απαιτείται μετά ή πριν από αυτές. Α, μπράβο. Το είπατε πολύ σωστά. Ευτυχώς που δεν έχετε διαβήτη, γιατί αν είχατε διαβήτη δεν θα είστε πελάτης μου, θα είστε ρυθμισμένος. Ίσως ήμουν στο άλλο στάδιο που θα μετρούσα χωρίς να έχω. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπαμε, όλα είναι για τους ανθρώπους και γι' αυτό είμαστε εδώ να συζητάμε και να δίνουμε ενδεχομένως να προτείνουμε πράγματα που κάποιος μπορεί να κάνει. Ακριβώς. Άρα, αυτοέλεγχος. Αυτομέτρηση. Ακριβώς. Είναι συστατικό τη σχέση με το σώμα μου. Mm-hmm. Η αυτομέτρηση μου δίνει πληροφορίες που κανονικά σε άλλες συνθήκες το σώμα μου θα τα έκανε αυτόματα για να πάρω στα χέρια μου τη τύχη του σώματός μου και της υγείας μου. Άρα η σημασία της αυτομέτρησης είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτομέτρηση θα πρέπει να γίνεται με μετρητές που είναι όσο το δυνατόν οι μετρήσεις τους κοντά στην πραγματικότητα, να είναι ταυτόχρονα εύχρηστοι, ότι πάρα πολλά άτομα από τα άντα και πάνω κάποιας ηλικίας αρχίζει η περίφημη πρεσβειοπία. Άρα άλλο να έχεις ένα μετρητή που το βράδυ έχει φωτεινά γράμματα και άλλο ένα μετρητή που πρέπει να ψάξεις τη λάμπα. Τι να λέτε για τρελαία τώρα, ότι εγώ θα πρέπει να βάλω κάποιο μετρητή ο οποίος θα έχει πολύ ευκρινή γράμματα γιατί είμαι κοντά στην ηλικία των άντα που λέτε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Αυτό είναι λίγο ρατσιστική συμπεριφορά. Δεν είναι καθόλου ρατσιστική συμπεριφορά. Δηλαδή... Προφανώς είναι κάποια χαρακτηριστικά που δίνουν στους μετρητές προκειμένου να κάνουν πιο εύκολη την μέτρηση. Σας το λέω πάρα πολύ απλά, γιατί το ζείτε καθημερινά. Δέστε τα κινητά, και μιλώ για τα κινητά που έχουν η νεολαία, που είναι τέτοια και βλέπουν τα γραμματάκια, και δέστε τα κινητά που έχουν τα ίντα. Που είναι παντόφλες. Έτσι και βάζεις τα μεγάλα γράμματα και τα βλέπεις μια χαρά. Έτσι, γιατί αλλιώς πρέπει να βγάζεις συνέχεια τα γυαλιά σου και να κοιτάς και ποιος με πήρε και ποιος με στείλε μήνυμα. Άρα είναι πολύ πρακτικά θέματα. Αυτό λοιπόν, γιατρέ, που κράτησα από όλη τη συζήτηση σήμερα είναι ότι πρέπει να έχουμε έναν ουσιαστικό έλεγχο και μια αυτομέτρηση η οποία θα μας επιτρέψει να ρυθμίσουμε το διαβήτη μας και άμεσα αλλά και σε βάθος χρόνου για να είμαστε υγιείς και να απολαμβάνουμε τη ζωή. Πολύ σωστά. Το είμαι γιατρός του εαυτού μου. Είναι το μοναδικό εχέγγυο να είμαστε καλά. Αυτό περνάει από εκπαίδευση και από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Και πάντα σε συνεργασία με τον γιατρό μας. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Η παρακολούθηση και κυρίως ο αυτοέλεγχος είναι ένας τομέας με πολύ μεγάλη σημασία που συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής του διαβητικού. Εφόσον βέβαια χρησιμοποιηθεί σωστά. Γιατρός και ασθενής σε συνεργασία μπορούν να αντιμετωπίσουν τον σαχαρόδη διαβήτη, αρκεί το άτομο με διαβήτη να είναι πρόθυμο και πειθαρχημένο στην αυτομέτρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.